Κυρία Βαλαβάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά. Πρώτα και κύρια στα παιδιά της πρώτης δημοτικού, πρώτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου, στα νηπιάκια μας. Θα είναι καλή αυτή η σχολική χρονιά με βάση τα νέα τα δεδομένα που ισχύουν στα σχολιά μας. Ναι, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Mm-hmm. Έχουμε χαρά, αλλά έχουμε και αγωνία και πολύ θυμώνα. Επιτρέψτε μου να το πω σαν έκφραση. Γιατί έτσι όπως φαίνουν τα πράγματα, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσει με το χτύπημα του κουδουνιού χωρίς κανένα εκπαιδευτικό κενό. Που από ό,τι φαίνεται, έτσι με πρώτη εικόνα που έχουμε, δεν έχουν καλυφθεί στο σύνολό τους τα κενά. Και το πολύ βασικό είναι το θέμα της υποχρηματοδότησης. Γιατί όπως πολύ καλά είπατε και πριν σε σχέση με τους φοιτητές, αυτή τη στιγμή οι σχολικές επιτροπές ήδη τόσα χρόνια δυνατούσαν να καλύψουν για τη λειτουργία των σχολείων. Τώρα με τον κόπτη που έχει πέσει του 10% υπάρχει μεγάλη αγωνία από τους γονείς αν θα έχουμε ασφαλή και ζεστά σχολεία. Λέτε τώρα για το κόστος θέρμανσης. Για το κόστος θέρμανσης, για τα λειτουργικά των σχολείων και γενικότερα αυτή τη στιγμή έχω να σας πω και νομίζω ότι το παρακολουθείτε κι εσείς έμπειροι δημοσιογράφοι, τα σχολεία στην Αττική στέλνουν μήνυμα κόκκινο. Είναι σε SOS, SOS. Αυτή τη στιγμή έχουμε... Υπό ποια έννοια? Και από τα ζητήματα της σχολικής στέγης, τα κτηριακά. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε κινητοποίηση το ένα το δημοτικό εργάλεο που είναι, τους κάνανε έξωση και υπάρχουν πολλές και τρομερές ευθύνες και της Δημοτικής Αρχής, γιατί ένα σχολείο είναι οικιαζόμενο και αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες κάνουν έξω και τα παιδιά δεν ξέρουν πού θα πάνε. Δηλαδή ξεκινάει το δημοτικό σχολείο χωρίς να έχουν. Ποιο είπατε ότι είναι, γιατί την έχω ακούσει την ένα το δημοτικό σχολείο εργαλείου. Οι μεγάλες ευθύνες που δεν παυθήκανε μέτρα για να εξασφαλιστεί η απολωτρίωση του σχολείου αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όταν κλείνει ένα σχολείο ανοίγουν άλλα προβλήματα. Στο σχολείο το πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο της Παιανίας θα δίνω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα διπλοβάβδιες, γιατί κρίθηκε μέσα στο καλοκαίρι η στατικότητα του σχολείου, ενώ θα έπρεπε όλα αυτά τα ζητήματα τα κτηριακά να έχουν μελετηθεί και προληφθεί πολύ καιρό πριν. Και μιλάμε τώρα για διπλοβάβδιες γυμνάσιο, δύο γυμνάσια, στα κοντέινερ μέσα, στο προαύλιο χώρο, με μια σειρά οικοδομικές εργασίες που θα γίνονται στον υπόλοιπο χώρο που έχει προβλήματα. Καταλαβαίνετε για τι καταστάσεις μιλάμε. Για πολιτισμικό παλιού που καταργείται. Η επέκταση του σχολείου στο ολοήμερο, πώς σας φαίνεται? Μάλιστα, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν διαφωνούμε με την επέκταση, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι με τι υποδομές γίνεται η επέκταση. Γιατί αυτή τη στιγμή τα παιδάκια του δημοτικού, του δημοτικού θα τρώνε, θα ζωγραφίζουν, θα διαβάζουν, θα παίζουν μέσα στο ίδιο θρανείο, στο κοντέινερ. Εντάξει, απλά πόσα σχολεία είναι στα κοντέινερ. Εντάξει, κατά κανόνα δεν θα είναι στα κοντέινερ. Οι σχολικές τάξεις είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γενικά φαίνεται και από το χαρακτηριστικό ότι το σχολείο έτσι όπως είναι και σαν κτίριο δεν καλύπτει τις ανάγκες του 21ου αιώνα σε εμάς. Το ολοήμερο όμως, με συγκεκριμένες υποδομές, μπορούσε να λειτουργήσει πραγματικά έτσι όπως το έχει ανάγκη και το παιδί περισσότερο και εκπαιδευτικός και ο γονιός. Με τραπεζοκομεία, με το πολύ βασικό, το πρώτο και κύριο, τον δάσκαλο του ολοημέρου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο σταθερός δάσκαλος του ολοημέρου που να εξασφαλίσει το εκπαιδευτικό κομμάτι του παιδιού. Γιατί ναι, μεν λέμε ότι το παιδί στο ολοήμερο πρέπει και να παίξει και να ζωγραφίσει, γιατί τόσες ώρες δεν είναι μέσα σε ένα θρανείο. Αλλά δηλαδή θεωρητικά μπορεί να καλύψει και τη μελέτη της επόμενης μέρας. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο και η κυβέρνηση μας μιλάει για ένα σύγχρονο σχολείο σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Πώς θα καλύψει λοιπόν όταν μπαίνει κυκλικά διαφορετικός δάσκαλος και δάσκαλος και ειδικοτήτων? Λοιπόν. Κυρία Βαλαβάνη, είναι ζητήματα δηλαδή, ναι, των υποδομών συνολικά που εντάξει μπορεί πολύ το καλά Υπουργείο κάνετε και τα να μιλάει για να τα λέει στα λόγια, αλλά στην πράξη εμείς οι γονείς βιώνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Καλά κάνετε και το θίγετε. Και πραγματικά έχουμε και αγωνία και θυμό για αυτή την κατάσταση. Αλλά να σας πω κάτι και κλείνω και σας ευχαριστούμε πολύ. Έλατε. Για την πρόσκληση. Όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ναι. Χρήματα για την παιδεία αυτή τη στιγμή. Αν δεν δοθεί μια γενναία χρηματοδότηση για τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή, θα πέφτουμε να κάνουμε οι γονείς τον μπαλάκι, γιατί καταλαβαίνετε ίδια, γιατί έτσι μας μεταθέτουν την ευθύνη σε εμάς. Και τελευταίο, με τον κορονοϊό, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για τα παιδιά που θα μένουν σπίτι με κορονοϊό, ποιος θα τους κρατάει και τι άδειες θα έχουμε εμείς οι γονείς.
τα έχουμε βιώσει, έχουμε μπει από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κάποια μέρημα γι' αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αγωνιάν οι γονείς. Ειδικά για τα παιδιά των μικρών τάξεων, φυσικά, που για να μείνουν σπίτι. Δεν θα πούμε μόνο για τα μέτρα ασφάλειας, για την καθαριότητα. Σωστά. Είναι και αυτό ένα πρακτικό ζήτημα. Ποιος θα φυλάει τα παιδιά στο σπίτι όταν θα νοσούν τα παιδάκια. Κυρία Βαλαβάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα.